Ανακούφιση σε δημότες και επαγγελματίες προκαλούν οι εργασίες καθαρισμού στον γιόφυρο ποταμό, καθώς απομακρύνεται ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων. Μηχανήματα καθαρίζουν τον γιόφυρο ποταμό με τα αποτελέσματα να είναι εντυπωσιακά. Γίνεται καθαρή δουλειά και θα αποφύγουμε και τις πλημμύρες και όλα αυτά. Καλά το κάνουν και πρέπει να το έχουν πρωτοκάνει. Γιατί υπάρχει και ο φόβος. Πρέπει να έχουμε την πρόληψη πιο μπροστά από την αποφυγή μετά και τα μέτρα τα μετά. Γιατί και κάτι και εδώ πέρα της περιοχής φοβούνται. Σωστά. Και συμβεί το κακό. Σωστά, καλά το κάνουν. Και περιμένουμε να καθαριστεί ολόκληρο το ποτάμι, γιατί προς το παρόν καθαρίζανε μόνο ένα μέρος από εδώ. Ελπίζω ότι θα το καθαρίσουν μέχρι κάτω. Βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι και τα προηγούμενα χρόνια είχε γίνει ένα πολύ καλό καθάρισμα των ρεμάτων. Θεωρώ, υπό τις συνθήκες βέβαια να είναι φυσιολογικές, ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα όσον αφορά την περιοχή την οποία μιλάμε και συζητάμε. Τόνοι καλαμιών και φερτών υλικών απομακρύνονται από τον γιόφυρο ποταμό δύο μήνες μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Crete TV με τον Αμαζόνιο καλαμιών σε γιόφυρο και τρεις βακές, εικόνες που είχαν προκαλέσει την έντονη ανησυχία των δημοτών. Περιμένουν να πιάσουν οι βροχές και μετά να αρχίσουν να μπουν τα μηχανήματα να καθαρίσουν. Πώς δεν φοβάμαι. Πάντα φοβόμουν. Την έχω πάθει, την έχω ξαναπάθει. Η κατάσταση σε γιόφυρο και τρεις βακές έχει βελτιωθεί σημαντικά, όπως κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός. Αντίστοιχες εργασίες καθαρισμού βρίσκονται σε εξέλιξη στον Ξηροπόταμο, στο ρέμα Χρυσοβαλάντου, καθώς και σε ρέματα στην περιοχή της Μεσαράς. Στο Δήμο Φεστού, στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίου, στο Χάρακα, στον Πύργο, στο Δεμάτι, άρα λοιπόν σε όλη την, στον Γαζανό ποταμό. Πότε ήταν τελευταία φορά που πλημμύρισε η περιοχή λόγω του ποταμού? Το 1994. Τι έγινε εδώ? Έφτασε μέχρι το γραφείο το νερό. Έχουμε θέμα, δηλαδή αν κάνει πολλά νερά, δεν θα το, και ακόμα και το παλιό γεφύρι εδώ δεν θα μας σώσει. Άμεσα θα τρέξει και η μεγάλη εργολαβία καθαρισμού ρεμάτων και ποταμών στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, ύψος 4,8 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ σε ό,τι αφορά τις εικόνες που επικρατούν στις εκβολές του καρτερού, ο Νίκος Ριγονάκης ξεκαθαρίζει ότι δεν θα γίνουν εργασίες καθαρισμού, καθώς πρόκειται για περιοχή Natura. Είναι μια περιοχή Natura, άρα λοιπόν δεν μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις, δεν μπορούν να γίνουν καθαρισμοί και για το λόγο αυτό συναντάμε εκεί πολλές φορές πλημμυρικά φαινόμενα.